Η κυβέρνηση αναζητούσε μια ευκαιρία για να αλλάξει άμεσα την πολιτική ατζέντα σε μια κρίσιμη συγκυρία για τον Ελληνισμό. Μετά την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου Ρετσέπτα Κυπερτογάν στην Αθήνα, όπου όλα δείχνουν πω πήρε ό,τι ήθελε και ζητούσε. Η ευκαιρία τη δόθηκε και δεν ήταν άλλη από τη στροφή τη κοινή γνώμη στα επεισόδια του Ρέντι που στήχησαν τον βαρύτατο τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού και η μετέπειτα απόφαση τη κυβέρνηση να προκαλέσει οικονομική καταστροφή σε όλε τι ΠΑΕ, ανεξαρτήτω αν φταίνε ή όχι και μάλιστα με αφορμή έναν αγώνα ο οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτέ. Παραδόξω, την ίδια αλλαγή πολιτική ατζέντα έχουν και στην Τουρκία, όπου επειδή γρονθοκοπήθηκε ένα διαιτητή από ποδοσφαιρικό παράγοντα, ο οποίο μάλιστα είναι και μέλο του κυβερνώντο κόμματο του αποφάσισαν να διακόψουν όλου του ποδοσφαιρικού αγώνε. Ουδέποτε στην Ελλάδα και στην Τουρκία υπήρχε τέτοια προδιάθεση για αντιμετώπιση τη οπαδική βία. Όταν λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι εύλογο κάποιο να σκέφτεται ότι σαν πολιτική συγκυρία είναι ιδιαίτερα βολική. Ειδικά στην περίπτωση τη κυβέρνηση Μιτσοτάκη. Το κέρδο είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώ ο Τούρκο πρόεδρο Ρατσεπταγή Περτογάν ξεκάθαρα την ατζέντα του. Τουρκική μειονότητα στην Θράκη, καμία αναχέτηση στο Αιγαίο και άρα αποδοχή του διαμερίσμου του. Δύο στην Κύπρο και αποστρατικοποίηση των νησιών. Η κοινή διακήρυξη φιλία, όσο ασαφή και αν δείχνει εκ πρώτη όψεω, τελικά είναι σαφέστατη. Μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη που περιλαμβάνουν μέτρα στο στρατιωτικό τομέα που θα συνέβαλαν στην εξάλληψη αδικαιολόγητων πηγών ένταση καθώ και των κινδύνων που απορρέουν από αυτέ. Τα μέρη δεσμεύονται να απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει ή να απαξιώσει το γράμμα και το πνεύμα αυτή τη διακήρυξη ή να θέσει σε κίνδυνο τη διατήρηση τη ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή του. Τι σημαίνει θα απέχουν από κάθε δήλωση, πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα υπονόμευε την διακήρυξη, μεταφορά οπλισμού στα νησιά ή ασκήσει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σημαίνουν ακριβώ αυτό για την Άγκυρα. Πράξει υπονόμευση. Κατά την συνάντηση των Ερντογάν Μιτσοτάκη δεν δόθηκε καμία διευκρίνηση για το περιεχόμενο τη διακήρυξη και βασικά δεν υπήρξε καν ούτε ερώτηση από του δημοσιογράφου. Άμεσα δόθηκε η λαβή από την επικαιρότητα στην κυβέρνηση να αποδράσει με το μικρότερο δυνατό επικοινωνιακό κόστο. Μόνο ο πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων και πήρε ξεκαθαρή θέση για αυτά που ετοιμάζονται εν αγνία του ελληνικού λαού.